ο κύριος Δημήτρης Λυρίτσης. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Πείτε μου σας παρακαλώ τα βασικά σημεία, όπως τα έχετε καταγράψει κι εσείς, της πρότασης Τσίπρα. Καταρχήν για τα κόκκινα δάνεια. Η πρόταση η οποία υπευλήθη χθες από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κυκλοφορείται ρύθμιση χρεών και προστασία της πρώτης κατοικίας, της επαγγελματικής στέγης και της αγροτικής γης. Είναι μια πρόταση ολιστική μέσα από την οποία επιχειρεί να επαναθεμελιώσει τη διαδικασία του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης χρεών με δύο άξονες και επαναφέρει τη δυνατότητα δικαστικής προσφυγής και προστασίας της κυριότητας της πρώτης κατοικίας, της επαγγελματικής στέγης και της αγροτικής γης. Πώς δομείται όλο αυτό το σύστημα κανόνων μέσα από το οποίο θέλει να δώσει μια διέξοδο προκειμένου να ρυθμιστεί το ιδιωτικό χρέος και να διατηρήσει την ακίνητη περιουσία του ο φιλέτης. Δομείται ένας εξοδικαστικός μηχανισμός ο οποίος φεύγει από το καθεστώς προαιρετικότητας που σήμερα υπάρχει και είναι ο βασικός λόγος αποτυχίας των εξοδικαστικών και πλέον καθιστά υποχρεωτική τη συμμετοχή των πιστωτών σε αυτό μια διαδικασία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, κύριε Λυρίτση. Ρύθμισης. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και το μεγάλο πρόβλημά μας μέχρι τώρα. Ότι δεν ήταν υποχρεωτική η συμμετοχή τους. Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα της αποτυχίας του εξοδικαστικού, γιατί λόγω της προαίρεσης που τους έδινε, οι σέρβισες και οι τράπεζες δεν μπαίναν στη διαδικασία ρυθμίσεων μέσα από αυτό το μηχανισμό. Ακριβώς. Πλέον θα είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τους. Το σύστημα θα παράγει ένα αποτέλεσμα ρύθμισης επί τη βάση των οικονομικών δεδομένων, δηλαδή των δυνατοτήτων που έχει ο φιλέτης, με βάση το πραγματικό του εισόδημα, το διαθέσιμο εισόδημά του, τα έξοδά του και την αξία της ακίνητης περιουσίας. Μεταφέρεται δηλαδή το βάρος προς την πλευρά της δυνατότητας εξυπηρέτησης που έχει ο φιλέτης και φεύγει από αυτό που μέχρι σήμερα είναι πώς θα εισπράξει το μέγιστο δυνατό πιστωτής ακόμη και μέσα από διαδικασία ρευστοποίησης. Ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα σε ειδικές κατηγορίες δανείων που έχουν μεταβιβαστεί, τα στεγαστικά δάνεια που έχουν μεταβιβαστεί και έχουν τιτλοποιηθεί στα ΦΑΝ, δίνει τη δυνατότητα ενός γενναίου κουρέματος που θα κυμαίνεται από 40 έως 60% της ονομαστικής αξίας που αυτά μεταβιβάστηκαν, εάν επιλέξει ο φιλέτης μία βραχυπρόθεσμη ρύθμιση των 5 ή 10 χρόνων, ώστε να εξυπηρετήσει το υπόλοιπο ποσό που προκύπτει μετά από αυτή τη διαγραφή. Εάν στη μία περίπτωση ή στην άλλη δεν επιτευχθεί ικανοποιητική συμφωνία, υπάρχει δυνατότητα της δικαστικής προσφυγής, που σήμερα δεν υπάρχει, της δικαστικής προσφυγής, ώστε να ενεργοποιηθεί και η δικαστική εξουσία εφαρμόζοντας τον νόμο και να προστατεύσει πια δικαστικά την πρώτη κατοικία, την αγροτική γη και την επαγγελματική στέγη με δικαστική απόφαση. Κάτι το οποίο είχαμε στο παρελθόν με τον νόμο Κατσέλη. Τώρα, οι προϋποθέσεις προστασίας της πρώτης κατοικίας για να εξαιρεθεί από τη ρευστοποίηση τίθονται κάποια κριτήρια, προφανώς εισοδηματικά και περιουσιακά. Είναι ευρεία τα κριτήρια. Η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας πρέπει να ανέρχεται μέχρι τις 300.000 ευρώ, άρα καλύπτει το σύνολο των ευάλωτων οφειλετών και της μεσαίας τάξης. Και σε ό,τι αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια, και αυτά είναι ευρεία, δεν είναι διευρυμένα. Είναι διευρυμένα, λέτε. Άρα θα μπορούν να μπουν πολλοί. Θα μπει όλη η μεσαία τάξη μέσα. Μάλιστα. Και στα ευάλωτα νοικοκυριά, τα οποία επεκτείνει κατά 50% τα όρια του, στα ευάλωτα νοικοκυριά θα υπάρχει και επιδότηση της όποιας δόσης βγει με βάση είτε τη δικαστική απόφαση είτε τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Νομίζω ότι είναι μια πρόταση ρεαλιστική, μια πρόταση αποτελεσματική και ταυτόχρονα και μια δίκαιη πρόταση, γιατί δίνει τη δυνατότητα εξατομικευμένης ρύθμισης με βάση τις ειδικές τα ειδικά κριτήρια που συντρέφουν του κάθε δανείο. Για πείτε μου, και όλα αυτά θα προγραμματίζονται και θα προωθούνται από αυτό το υφυπουργείο που θα ιδρυθεί, που θα έχει αποκλειστικό αντικείμενο αυτό? Ναι, στις θεσμικές παρεμβάσεις προβλέπεται η ίδρυση
Υφυπουργείου Διαχείρισης ιδιωτικού χρέους, που θα υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών και το οποίο θα αναλάβει, θα συγκεντρωθούν το σύνολο των αρμοδιοτήτων σε αυτό το Υφυπουργείο για να μην υπάρχει διασπορά αρμοδιοτήτων, το οποίο θα αναλάβει την υλοποίηση όλου αυτού του προγράμματος.